Πού είσαι, αγόρι μου? Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις, καλά? Μια χαρά, μια χαρά. Εδώ μας ζαλίσανε όλο το βράδυ, εδώ. Δεν μας αφήσανε να κοιμηθούμε τα τρένα. Τα τρένα, εντάξει. Πέρα δόθε, όλη την ώρα. Τι έγινε εκεί το τρένο που έφευγε, λοιπόν. Είμαστε εδώ στο Λουμπλίν, στην Πολωνία. Είμαστε Λουμπλίν, Πολωνία. Μετά τη φόλα που φάγαμε τη μεγάλη φόλα που φάγαμε την τελευταία φορά. Και έχουμε βάλει σήμερα ένα ταξίδι λίγο μεγαλύτερο. Έτσι, είναι. Αλλά θα μας πάει σε μια διαδρομή που δεν έχουμε ξαναπάει ποτέ. Mm-hmm. Θα πάμε στις βαλτικές χώρες όλες, θα τις περάσουμε όλες. Έχουμε ωραία διαδρομή. Θα ξεκινήσουμε από Πολωνία, θα περάσουμε Λετωνία, Εστονία, Λιθουανία. Όλα τα πούμε στη συνέχεια για να μην μας πάρει και νύχτα. Ωραία, πάμε, γιατί είναι διαδρομή. Γιατί έχει βάλει το δρομολόγιο δικό σου, είναι και ξέρει που είναι. Και θα πάω εγώ τώρα να φορτώσω το. Στα παιδιά, μια καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και να πούμε στα παιδιά επίσης ότι δεν παίζουμε με εξωτερικά συμβόλαια. Είναι τα συμβόλαια που έχει κάνει, οπότε πάμε πάνω από 90 χιλιόμετρα τώρα. Οπότε να μειώσουμε και λίγο πιο γρήγορα τα 1000 χιλιόμετρα, ναι. Δεν είναι? Το θέμα μας δεν είναι τα χιλιόμετρα, το θέμα είναι ότι φάγαμε τη φόλα. Ναι, και τα χιλιόμετρα όμως. Δεν έκανε συγχρονισμό, ναι. Ναι, και αυτό. Εντάξει. Όλα μαζί, ναι. Παίζουν ένα ρόλο όλα. Τώρα πέρασα κάτι κόκκινα εγώ, τα πήγα. Συνεχίστε ευθεία. Λιγό, βλέπω το. Αλλά εδώ, σταμάτα γιατί έχει κίνηση. Φεύγουμε. Πού έχει κίνηση, ρε? Είχε εδώ κίνηση στο σταυροδρόμι. Εδώ έχει και γκαράζ, αν θέλεις. Και στρίψτε αριστερά. Γκαράζ ή συνεργείο? Γκαράζ. Στρίψτε αριστερά. Ξαναστρίβουμε πάλι αριστερά εδώ. Ναι. Στρίψτε δεξιά. Στρίψτε δεξιά. Παιδιά, τραβάτε, πείτε όλοι στα σχόλια στο Ράφα να μην τρακάρει ξανά. Να μην κλείνει, να κοιτά καθρέφτες λίγο. Εντάξει. Δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει, όλο λεπτό το έχει. Βάλτε στον προορισμό σας. Λοιπόν. Γιατί έχει καμπανέβασμα μετά εδώ. Αγορά φορτίο, λοιπόν. Α. Ωραία, αυτό εδώ το κουασάρε και λέμε πάρε δουλειά. Οπότε πάω κι εγώ εδώ. Έχει για Βιέννη, αλλά δεν θέλουμε τη Βιέννη. Πάμε σε αυτή τη διαδρομή. Θα περάσουμε Λιθουανία, Λετωνία, Εστονία. Λοιπόν, πάρε δουλειά. Mm-hmm. Οπότε έχω και εγώ. Και είναι γρήγορη παράδοση. Ναι, είναι γρήγορη παράδοση. Είναι επίγουσα παράδοση. Και έχουμε ψυγείο. Είναι κοτόπουλο, όπως θυμάμαι. Ψυγείο και ισοθερμικά. Δες και πάρε την ίδια δουλειά. Κρέας κοτόπουλο, ναι. Ιδιόκτητο το φορτηγό. Nagel Group εδώ. 29.400 είναι. Ωραία, πολύ καλά είμαστε. Το πήρες. Το πήρα. Εσύ. Πού είσαι εσύ, πιο μέσα στο βάθος. Ναι. Εσύ ποιο είναι το προσωπικό. Αυτό εδώ είναι. Ωραία, εδώ. Σε περιμένω να φύγεις πρώτος. Ράφα, πάω εγώ μπροστά. Πήγες μπροστά, γιατί είσαι μπροστά στην πύλη ούτως ή άλλως. Ωραίος. Για κάνε μια αγγή. Α, εδώ δίπλα μου είσαι. Γύρισα ολόκληρο τιμόνι για να σε δω που είσαι. Εντάξει. Ωραίος. Πάρα πολύ καλά. Όλο μπίδες είναι εδώ, ε. Τα πίνουν καλά εδώ στην Πολωνία. Ναι. Οπ. Πολύ σκαμπανέβασμα έχουν εδώ όμως, ρε. Λες. Κρέας κοτόπουλο ψημένο, όχι άψητο θα είναι. Μάλλον, μου φαντάζομαι θα είναι ψημένο. Σε 200 μέτρα στρίψτε. Αλλιώς δεν μας δίνει ένα ψυγείο. Ναι. Δεξιά πάμε. Κρατήστε δεξιά και στρίψτε δεξιά. Μία export είναι 13,99. Πω πω, 1300 δολάρια λαπτοπάκι. Τούμπανο. Τούμπανο. Αυτός τι κούβαλα, έχει κρόουν βλέπω εδώ πίσω χορηγό. Δεν ξέρω. Έχω ένα βενζινάδικο, μήπως θες βενζίνη. Θες πετρέλαιο. Έχω για 800 χιλιόμετρα. Εντάξει. Εγώ το έψαξα, δεν ξέρω να μου πούν και τα παιδιά, αν ξέρει κάποιος. Ναι. Δεν βρήκα κάπου να μου δείχνει με το καύσιμο που έχω, πόσα χιλιόμετρα ακόμα μπορώ να βγάλω. Αυτό δεν έχω βρει μόνο. Ναι. Ξέρω ότι έχω τώρα κάπου 18% κάπου εκεί μέσα. Κρατήστε αριστερά και στρίψτε αριστερά. Τόσο έχεις. 18% την τυπόζω το έχω. Ναι. Αν πατάς το Y δεν στο βγάζει. Ναι, το έκανα κύκλο και δεν βρήκα κάτι που να μου δείχνει. Τότε, ναι, το λέει. Στρίψτε 354 αριστερά. Λίτρα για 800 χιλιόμετρα. Εγώ κάπου είδα κάτι ένα νούμερο σε ένα εκεί που το γίναγα στο Y, ότι έχω 1200. Α, δεν είμαι σίγουρος τι ισχύει. Μπορεί και να αυτό, δεν ξέρω. Α, πόσο αυτό έχει θα μέσα, παιδιά. Αν το 1200 είναι 18%, δηλαδή πόσο 2.500 λίτρα έχει. 6.000 λίτρα έχει μέσα. Όχι, 2.500 λίτρα πρέπει να έχει. Ναι, αλλά με 18%. Άρα για αποκλείεται να είναι αυτό, σου λέω. Όντως. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αναλόγως και πόσο καίει και τα 100 χιλιόμετρα.
Το κάσιμο είναι 56, είμαι στα 56, 56,1% χιλιόμετρα. Μια χαρά είσαι. Οπότε δεν έχω καμία κατανόηση. Μην μιλάς καθόλου. Δεν μιλάω καθόλου. Επιτέλους πάμε λίγο χαλαρή ρε φίλε. Χαλαρή. Επιλέγεις πιο γρήγορα. Χαλαρή είσαι. Αυτό ναι, εννοείται. Το χαλαρή είναι πιο γρήγορα. Τελικά στο προηγούμενο βίντεο κάναμε λάθος. Τι λάθος κάναμε? Τον κόμβο. Ήταν 800 χιλιόμετρα. Ναι, 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 ναι. Ήταν πολύ μεγάλη διαφορά. Ήταν 893 και μετά μας πήγε 880 κάτι. Ναι, οπότε 100 χιλιόμετρα παραπάνω κάναμε. Έτσι για... για πλάκα. Μίλαγες εκείνη την ώρα, ρε. Ναι, 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 ναι. Ήταν πολύ κοντά, ρε. Ήταν πάρα πολύ κοντά. Ναι, ρε. Μόλις βγήκαμε εκεί. Ήταν πολύ κοντά. Τώρα έχω τον άλλον εδώ μπροστά μου. Είχε πολύ λίγο... όμορφη, ρε. Μέσα εδώ στο... ναι, στο δάσος. Μέσα από μια γεφυρούλα. Το είδα, το είδα. Μέσα στο δάσος. Έχω ένα γιοταχή εδώ πέρα μπροστά όμως και είναι λίγο αργός. Εδώ πως αναβοσβήνουν τα βελάκια, φίλε. Στη στροφή. Όντως. Ναι, ναι. Κοίτα εδώ μια χωραφάρα που έχει ρε φίλε. Ναι. Ανεμογεννήτρες, άστιες, πολύ καλά. Ωραίο, ωραίο. Δεν βλέπω να έχει κάνει μεγάλη διαφορά το... ο περιοριστής που το βγάλαμε, γιατί μάλλον... δεν τραβάει. Είναι βαρύ το φορτίο. Είναι βαρύ το φορτίο, μάλλον. Ναι, είναι, είναι. Πρέπει να είναι. Κόψε λίγο, μην με πλακωσοποιήσω, ναι, γιατί έχουμε και τρένο. Το είδα, το είδα. Από πού έρχεται το τρένο? Δεν ξέρω, το είδα. Κάτσε να πάω εγώ εδώ. Α, το από εδώ είναι, με περνάει εμένα. Με σιτηρά πρέπει να είναι αυτό. Εγώ άδειο βλέπω. Τι σιτηρά? Ενώ με σιλό. Δεν είναι σιλό, κάτι μικρό είναι, για τέτοιο είναι. Δεν έχει μεγάλους αποδικευτικούς μέσα. Εγώ το βλέπω flatbed όλο. Flatbed, ναι. Νόμιζα ότι ήταν για σιτηρό, ρε. Το είδα από πάνω. Ωραία, πόσο είναι, ρε. Εδώ μπορεί να έχει. Για σιτηρά. Κοίτα το τρένο. Τι γίνεται, ρε. Και εκεί που είμαστε στο Λουμπλίν, πέρασε ένα τρένο από πάνω μας, μια γέφυρα. Πέρναγε, 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 πέρναγε. Τι γίνεται. Τεράστιο, ρε. Ναι, όντως. Τελείωσε, εντάξει. Προχώρα, να μπω από πίσω σου. Να μην μπει ο βλάκας ο γιοταχής. Ωραία, τέτοιο τρένο δεν είχαμε ξαναπετύχει, να περιμένουμε. Κόβουνε μένα. Τώρα δεν ξέρω βέβαια. Ο Harvester. Κάνουμε και κομπίνα, ναι, αυτό θα σου έλεγα. Κάτσε εδώ, κόψε λίγο γιατί μην βγει ο άλλος. Βγαίνει ο άλλος. Περιμένει όμως, περιμένει. Από τα Lidl ήταν, ναι. Ναι, Lidl. Lidl, ναι. Και έχει κάτι μουρά, κάτι... Όχι, μπαίνει μπροστά μουρά. Μου. Συνεχίστε ευθεία. Ποιος? Ο Lidl. Βγήκε. Βγήκε μπροστά μου. Και έχει και ένα πασάτε εδώ, εστί. Στέκοψε. Με έκοψε δυστυχώς, δεν πειράζει. Θα τον φτιάξουμε λίγο πιο κάτω. Μπορείς να κάνεις προσπέρασα, άμα έχεις την υποδύναμη. Αν έχω την υποδύναμη, λες, έτσι. Θα δούμε, θα δούμε. Τελειώνουν τα καύσιμα. Ναι, επιτέλους. Βγήκα, τελειώνουν τα καύσιμα. Περίμενε, έλα. Κάτσε εσύ. Λοιπόν, κάτσε λίγο να βάλω λάρ. Γιατί? Τελειώνουν τα καύσιμα. Περίμενε, κάτσε να δω πώς και θα πάω να πάρω καύσιμα. Μη φοβάσαι, ρε. Κάτι μη φοβάσαι. Ωραία, εντάξει, το βρήκα εδώ. Θα κάνω μια μικρή παράκαμψη. Επιτέλους, εντάξει, θα δούμε και εμείς το μπάτσο του βαρελιού. Επιτέλους. Πρέπει. Μετά από τρία ταξίδια, να δούμε και εμείς το μπάτσο του βαρελιού. Θα ήθελα βέβαια να δω κάπου αυτό που είχα πάει και στα παιδιά, άμα ξέρει κανένας να μου πει. Πώς ναι. Βλέπω, πόσα χιλιόμετρα μου φτάνει ακόμα το κάσο που έχω. Σε νοιάζει, αν γεμίσει πόσα χιλιόμετρα. Ναι, εντάξει, ναι, ρε, αλλά τώρα είχα, εντάξει, θα μου πει 15% είχα έτσι. Mm-hmm. Τόση ώρα που οδηγούμε εδώ πέρα 3% έφτανα. Κρατήστε δεξιά και στρίψτε δεξιά. Αυτή είναι μεγάλη ράφα. Έλα, πού εντάξει, ώρα. Έλα. Είτε είχε έρθει εδώ και με περίμενε. ωραίος, μπράβο. Έβαλε και λίγο κάψιμο. Έζησα. Γεμίζω. 1259 λίτρα, 1500 ευρώ. Ωραία, είπα. Ωραία, πρέπει να κάνουμε τώρα αναστροφή, έτσι. Ναι, ρε, ξεκινάω εγώ, είσαι έτοιμος. Εγώ είμαι έτοιμος, ναι, προχώρα. Να βγω. Ναι, βγες. Να δω μείνει πως έρχεται κανένας από εδώ, ωραία, φεύγω. Κάποιος με πλήρωσε, εντάξει, μόλις τώρα. Δεν σε πλήρωσε κάποιος, ο εργάτης σου, δούλεψε. Ναι, ναι, αυτό σου λέω. Με το είδες, με το που έβαλα εγώ το κάσμα, τσουπ, αφεντικό λέει, πάρε και την πληρωμή. Εγώ 300 ευρώ έχω. Ο Ανδρέας με έχει ξεχάσει. Δεν παίρνει και εγώ του λεφτά, δεν τον έχω να τον πληρώσω. Εγώ όμως έχω 97. Εγώ 300 ευρώ, ρε.
Γέμισα, φουλάρισα εγώ τώρα. Καλά κάνεις, φουλάρισα. Γιατί... Μου βγάζει το ταξίδι, όλο εντάξει. Πόσα χιλιόμετρα σου λέει? 1350 τώρα. Εντάξει, θα το βγάλεις. Άνετα, ρε, ναι. Τι ήθελα να σου πω, κάτι ήθελα να σου ρωτήσω. Θες να βάλουμε προσομοίωση στα φρένα, να περιμένουμε στην αρχή να μας γεμίσει το κομπρεσεράκι αέρα? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είμαι και λίγο νιούμπι εγώ. Τι νιούμπι? Θα πρέπει να το δοκιμάσω offline αυτό. Ρε, απλά περιμένεις στην αρχή να γεμίσει το τέτοιο, όταν βάζεις μπροστά το φορτηγό σου. Α, ναι. Ναι, όταν είναι μετά από μεγάλο ταξίδι, μετά από μία μέρα, περιμένεις να γεμίσει το κομπρεσέρ για τον αέρα. Καλά, θα το... Για να ξεκινήσεις, δεν σε αφήνει να ξεκινήσεις, πρέπει να γεμίσει το τέτοιο. Καταλάβω τι λες. Unrealistic, my friend. Όχι, realistic. Realistic, realistic, ωραία, πολύ ωραία. Πίσω μου είσαι? Πίσω σου, πίσω σου. Α, βγάλεις και φλασάκι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πάντα βγάζω, πάντα. Είσαι καλό παιδί, είσαι καλό παιδί. Πότε κάνουμε κανένα δρομολόγιο εκεί στα βουνά που σου έχω πει? Κοίτα, πάμε βόρεια τώρα. Εσύ που είσαι στη Σουηδία, δεν μου έχει πει αυτά τα βουνά? Όχι, εδώ βέβαια και αυτό, ωραία. Τι σου είχα πει? Έτσι νομίζω, στη Σουηδία ήταν. Πάντως και Σουηδία μην είναι, Νορβηγία σίγουρα έχει κάτι τέτοια, νομίζω. Δεν ήξερα που είμαστε. Ω, αυτό είναι ωραίο. Δεν ήξερα που είναι, είπα. Ωραίο μέρος εδώ πέρα, όπως είναι η γεύκα. Ναι, ναι, ναι. Πρόσεχε, γιατί πηγαίνεις λίγο μαλλιοκούβαλα, βλέπω, έτσι. Να μην το πεις αλλιώς. Ναι, να μην το πω αλλιώς. Εδώ βλέπεις, δεν έχει περιοριστεί ταχύτητα. Αυτό δεν έλεγε η πινακίδα? Ναι, δεν έχει περιοριστεί ταχύτητα. Εδώ μην λέει, βέβαια, λέει, το μου λέει το κοντέρ. Έχω μπει σε Νούρμπουργκινγκ τώρα μόνο εγώ. Λοιπόν, εδώ κάνω 105. Κοίτα πώς θα μπω τώρα εδώ. Κοίτα, το πλαγιάζω τώρα. Οπ, οπ, οπ. Κάτσε με το πλαγιάσω και τόσο, γιατί. Κάτσε ακούσω εγώ, γιατί. Βλέπω να φύγω σε κανένα. 418 με έφερε ο Αντρέας. Ρε Αντρέα, ρε Αντρέα. Πόσο σου δώσε? 518 ευρώ. 518. Τον άτιμο, τι με κάνει εκεί πέρα. Θα το διώξω, αλήθεια θα το διώξω. Θα βάλω κανέναν άλλον. Άντζορ. Είναι πράγματα τώρα αυτά. Και εσύ, μ' αρέσει πως έχεις πολύ καλύτερο σημείο, έτσι. Είμαι κεντρικά, έτσι, ωραίο. Είμαι στη Σλοβακία, εσύ πού ήσουνα. Ελβετία δεν έχεις πάρει, πού έχεις πάρει? Κάπου εκεί, ναι. Τι να του πω κι εγώ τώρα, ρε, αυτόν. Δεν είναι, ρε. Βαριούνται να δουλέψουνε. Θέλει να γυρίσει νωρίς σπίτι, να φάει, να πάει βόλτα. Βραδινά δρομολόγια δεν κάνουν, που πληρώνουν καλύτερα. Εντάξει. Κάνει και τριγύρω. Εσύ του έχεις άλλον ένα και ανταγωνίζονται, λέει. Εγώ έχω πέντε. Αυτό λέω, έχεις άλλους. Ανταγωνίζονται ο ένας μεταξύ με τον άλλον. Ενώ τον ξέρεις, δεν έκανα αυτό που λέγαμε την άλλη φορά. Γιατί, εντάξει, δεν το έκανα επειδή δεν πήρα τα λεφτά, έτσι. Δεν έκανα upgrade το στόλο μου, ναι. Στο επόμενο τώρα θα είναι. Τα φέρετε ένα επεισόδιο παραπέρα. Ναι, γιατί δεν είχα μπεδεμένα λεφτά. Ήταν να πάρουμε 40 χιλιάρικα και πήραμε 0. Όσοι δεν έχετε δει το προηγούμενο επεισόδιο, πηγαίνετε, δείτε το. Πηγαίνετε τσικάτε το να δείτε για ποιο πράγμα μιλάμε. Ποιο πράγμα μιλάμε, ναι. Πολύ ρεαλιστική δρόμη και ξανά βγήκαμε εδώ στο Αυγό. Και το θυμάσαι το Αυγό? Ναι, το θυμάμαι το Αυγό, ναι. Εκεί είμαστε τώρα. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ μ' αρέσει η Πολωνία. Και λογικά και η Λετωνία, αυτά θα είναι ωραία παραπάνω, ε. Ναι, Λετωνία. Ναι. Θα είναι ωραίο, πιστεύω. Σε 200 μέτρα στρίψτε αριστερά. Φρένα, ράφα, ράφα, φρένα. Όχι! Δεν έχεις φρένα, χειρόφρενο τράβα. Ίσα από το πρόβα. Άμα δηλαδή, δεν στο έλεγα θα με κουβάλει. Όχι, μάχα, πριν μου πεις εσύ, εγώ ξεκινήσει και πάντα φρένο, έτσι. Α, ναι. Ναι. Δεν έχεις φρένα. Σε κακή περίπτωση τραβάς και χειρόφρονο, δεν ξέρω ποιο κουμπί έχεις. Ναι, ξέρω ποιο κουμπί έχω, αλλά φοβάμαι διπλώς την ταλίκα. Δεν διπλώνει, με φοβάσαι, το έχω κάνει πολλές φορές. Α, το έχεις κάνει, ε. Έχουμε ξαναπεράσει. Από εδώ δεν έχουμε έρθει. Όχι, όχι, εδώ είναι καινούργιο μέρος. Αλλά η φλαταδούρα συνεχίζεται, έτσι. Αγροτική είναι, περιοχή. Ναι, ναι, επίπεδο. Δεν ναι, ναι, αυτό είναι αυτό. Παιδιάδες. Παιδιάδες. Τι έπεσε εδώ δέντρο, ρε φίλε. Έπεσε δέντρο. Όντως, όντως. Έχει ωραία τυχαία συμβάντα, έτσι. Ναι, όντως. Κι άλλο εργοστάσιο εδώ πέρα. Ό,τι τύχη που γίνεται στην πραγματικότητα, ρε. Ναι. Τώρα το εργοστάσιο για λίγο, έτσι. Τώρα εγώ θα το προσπεράσω, αλλά είναι επικίνδυνο αυτό που κάνω. Προσπέρασε το αμάξι, δεν έχει, άμα σε παίρνει στροφέ. Με πήρε, με πήρε. Δημιουργεί λίγο ανηφόρες τώρα εδώ πέρα. Εντάξει, λοφάκια είναι, δεν είναι πολύ μεγάλα. Λοφάκια δεν είναι, όχι, όχι, ανηφόρες, μεγάλες δεν είναι. Αουγκουστόφ. Αουγκουστόφ. Αουγκουστούφ. 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 Κρατήστε αριστερά. Αουγκουστούφ, εντάξει. Αουγκουστούφ, εντάξει. Παραπάνω έχει ένα. Το σουβάλικι, το θυμάσαι. Το σουβάλικι.
Σουβάλκι. Σουβάλκι. Να το θυμάσαι. Να το θυμάμαι, ναι. Το είχαμε ξαναπεί στην προηγούμενη. Σουβάτκι. Σουβάλκι, ρε. Σουβάτκι νομίζω είναι. Λάμδα κάπα. Λάμδα κάπα είναι. Δεν το είδα καλά. Να βάλω γυαλιά. Ράσκι. Σουβάλκι. Κάουνας. Κάουνας πρέπει να είναι Λιθουανία. Ναι. Λιθουανικό μοιάζει το όνομα. Στρίψτε δεξιά. Και μας βγάζει εθνική. Άντε, άντε, να ρίξουμε λίγο. Όπα! Είναι γραφή. Πολύ κλειστή. Είναι κλειστή. Είναι κλειστή. Η έξοδο. Πολύ ωραία, και εδώ και έχω πετάσματα πάλι. Εγώ νομίζω ότι είναι σουβάτκι. Σουβάτκι είναι, ρε. Λες να είναι λάμδα αυτό. Νομίζω, τάφτο μου. Σουβάλκι λέει, ρε. Στο βλέπω στο χάρτη, ρε, λέω. Στα ελληνικά. Στα ελληνικά. Στα ελληνικά. Είναι σαν τάφ, αλλά είναι, μάλλον είναι λάμδα με ένα... Είναι λάμδα δικό τους. Λάμδα με... Διαγράφεται το λάμδα, σου λέει. Κάτσε, το γράφω Google. Σουβλάκι έγραψα εγώ, το μυαλό μου είναι σουβλάκι. Σουβλάκι! Πιτόγι το γράψε. Πώς το έλεγες, σουβάλκι. Σουβάλκι. Ωραία, τι ωραία που είναι εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Κοίταγα το τηλέφωνο, ωραίο. Όχι, θα με... Έχουν σταματήσει άλλοι. Κάποιος από εκεί σταμάτησε, κάνει όπισεν, σταμάτησε και τα άλλα αυτοκίνητα, έτσι. Επανυπολογισμό. Τι επανυπολογισμός. Ναι, είναι ωραίο. Τι επανυπολογισμός. Πού πήγες, Ράφα. Εδώ πάω, ευθεία πάω. Τι μου λέει επανυπολογισμός. Μαζί με εμένα είστε. Ναι, ναι. Θα με τρελάει τώρα. Βγαίνουμε από Πολωνία. Βγείτε από Πολωνία. Λες. Πολωνία δεν είμαστε τώρα. Βγαίνουμε από Πολωνία. Έχει σύνορα εδώ τώρα. Α, ωραία. Πάμε Λιθουανία. Περνάς χωρίς τέτοιο. Ναι, Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά μ' αρέσουν, έτσι. Να περνάς χωρίς καθυστερήσεις. Πρόσεχε αυτό το άσπρο που έχετε. Βγαίνει πιο μπροστά, δεν βγαίνει εδώ, ρε. Να κάνουν, να σου πω εγώ, την Λιθουανία. Ναι. Κρατήστε αριστερά. Έχουν κάτι τέτοια, τέτοιες καταλήξεις στα λιθουανικά. Πιο φλαταδόρα μου φαίνεται εδώ, πιο ωραίος δρόμος. Λες, θα δούμε τώρα στην πορεία. Κρατήστε αριστερά. Δεν ξέρω. Είναι τα ίδια που θέλετε. Εθνική το λένε τον αυτό. Εθνική πρέπει είναι να. Είναι πιο απλά όμως. Εντάξει, εδώ είναι πιο απλά σίγουρα. Εδώ. Το έχεις εξόδους τουλάχιστον. Μετά θα δούμε. Μετά γίνεται δύο λεπτά όμως. Μένουμε σε δάσος μέσα. Είτε το πόδι, είτε κάτω. Σε εγώ, 115 πήγαινε. Άντε, βγούμε σε κανένα χωράφι μέσα, να το αγοράσουμε. Κρατήστε βγαίνουμε δεξιά. Το ράφα, κόψε λίγο. Ωραία. Κόψε με κολλήσα από πίσω. Κόψε από τώρα. Κόβω. Κόβω, είπα. Σε έχω λίγο επίφοβο, είστε. Ωραία, πάμε και Ρίγα. Ρίγα είναι Λετωνία. Ρίγα Φεραίου. Όχι, Ρίγα σχέτο. Κόκκινη Ρίγα. Κόκκινη Ρίγα, ναι. Παπαρίγα. Η Παπαρίγα είναι καλή. Αυτό. Δεν το ξέρω. Καλή. Η Παπαρίγα είναι καλή, δεν το ξέρω. Αυτό είναι παλιό αστείο. Ναι. Είναι από τους απαράδεκτους. Δεκαετία 90 στο Μέγκα. Ήταν συνθηματικό υποτίθεται για να πάρεις από το βιντεο κλαμπ τσόντα. Εντάξει, ζήταγες την Παπαρίγα την καλή. Και πήγαινε, ήταν ένας ο Σπύρος Παπαδόπουλος, ήταν κομμουνιστής υποτίθεται. Λοιπόν... Και κάνει, του δίνει την Παπαρίγα και πάει, κάποιος δεν ήταν μέσα στο κόλπο και του δίνει όντως την Παπαρίγα σε ομιλία. Κάπως έτσι, δεν θυμάμαι το επεισόδιο. Ψάξτε στο YouTube, μπορεί και να υπάρχει. Η Παπαρίγα η καλή. Έπαιζε ο Μπονάτσος, η Δήμητρα Παπαδοπούλου, ο Σπύρος Παπαδόπουλος και ο Γιάννης Μπέζος. Έκανε το γκέι. Πολύ προχωρημένο, έτσι. Ναι, ναι. Τότε ειδικά, τη δεκαετία του 90 αρχές. Πόσα χιλιόμετρα θέλουμε ακόμα, εσύ που τα έχεις ανοιχτά και τα βλέπεις. 586. Α, έχουμε κάνει μισά, έτσι. Ναι, ναι, 586. Έχουμε κάνει μισή, πάρα πολύ ωραία. Εδώ τι έγινε, καραμπόλα, βλέπω πυροσβεστική. Ναι, βλέπω κι εγώ ασθενοφόρα. Γύρισε ένα αυτοκίνητο. Και έχω κατεβάσει 125 στο καντράν μου. 125. Θα μου τραμμάσαι, έτσι. Και καλά, εγώ δεν θα φάω. Εγώ μου και δεύτερα να πληρώσω. Εγώ τι θα πληρώσω. Εσύ πει τι θα πληρώσει. Μη. Όχι, ακόμα και ακολουθεί να λέει για Ρίγα. Άρα πάμε. Λετωνία. Πάμε Λετωνία, ναι. Επόμενη χώρα που είναι Λετωνία. Λιθουανία περάσαμε και. Θα δούμε. Ναι. Είναι μικρές χώρες, δεν είναι πολύ μεγάλες. Για δεξιά εδώ, είναι περίεργο λίγο. Σου βλέπω, το βλέπω. Το βλέπω, το είδα. Μια χαρά το βλέπω, το κομπιτσιπίες. Κάουνας.
Κάουνας, είμαστε στο Κάουνας, φτάσαμε Κάουνας. Ξέρεις. Το είχα δει στις πινακίδες. Α. Το ξέρεις, λέει. Έχει και διαφημίσει για Μπογιατζή εδώ δεξιά. Έλα. Ανταγωνιστής. 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 Ωραία σπιτάκια έτσι εδώ με σοφίτα από πάνω. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ρε. Είναι βέβαια λίγο κομμουνιστική στυλ. Ποια τα σπιτάκια. Ναι, είναι αυτά εδώ που είναι πολυκατοικίες, που είναι όλα τα ίδια κτίρια ακριβώς. Τα κάνανε με άιζο τα σπιτάκια. Το έτσι το κάνανε. Στα... Όταν ήταν προδιαγραφές. Ναι, ήταν εξής. Κοιτάγανε όχι την ομορφιά, κοιτάγανε πίσω εδώ, έχει αυτοκίνητο. Κοιτάγανε τη χρησιμότητα, το utility. Οπότε ξέρεις, θα φτιάχνανε την ούτου, ακριβές διαστάσεις, η ίδια ακριβώς, carbon copy. Carbon. Carbon. Ναι. Δεν θέλουμε ομορφιές, θέλουμε χρηστικότητα. Βγαίνεις, πού είσαι. Βγαίνω εδώ, στο 200 μέτρα δεξιά. Στρίψτε δεξιά. Ωραίος. Α, φρένα. Ναι, έτρεψε. Σε πρόλαβα. Μπήκα δυναμικά στροφή. Πήρα τα φρένα, ξέρεις. Ναι. Ναι, μάζεψα τα φρένα. Τον πήρα στα φρένα τον προηγούμενο. Ναι, μπήκα με γραμμή αγωνιστική. Ποιο ταξίδι θα σου έχει μείνει μέχρι στιγμής περισσότερο απ' όλα. Τώρα τι να σου πω, ρε γάμο. Τα περνάμε, τα ξεχνάω μετά. Κάποιο θα σου έχει μείνει, δεν μπορεί. Εκεί προς βόρεια που είχαμε πάει. Ισλανδία θες να πεις. Εκεί, κάπου εκεί, ναι. Εμένα Ισλανδία. Ναι. Εκεί είναι, εκεί τα... Αυτά και... Τα μικρά, τα νησάκια. Και Νορβηγία που είχαμε πάει και κάναμε, ήταν μια διαδρομή που ήταν δίπλα στη θάλασσα με ένα στενό, ναι, δρόμο, ναι, στα φιόρδια εκεί πέρα. Του Γκρεμίλα που ήταν. Ναι, 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 ναι. Που ήταν πολύ ωραίο, πάρα. Κάμερες. Ναι, ναι, πολύ ωραίο κι αυτό. Α, καλά, το φορτηγό σου πώς το βλέπεις. Μια χαρά, άνετα, ναι, ναι, άνετα, άνετα, ναι, ναι. Καλά, το αθόρυβο είναι χαρακτηριστικό, έτσι. Όταν το ανάβω, δεν έχω τίποτα απολύτως, τίποτα απολύτως, έτσι. Μπορεί να και hybrid χαμηλά. Δεν ξέρω, τίποτα, δώσε το τίποτα, τίποτα. Αλλά δεν βγάζουν hybrid αυτά, δεν έχουν δύναμη. Και τι έγινε, λέω, το έχω ανοίξει. Πρέπει να πω στον γκάζι για να ακούσω ότι όντως είναι. Εγώ θέλω κι άλλο. Ναι. Μου είπε ένα παιδί ότι για να έχω κανονικό ήχο έτσι V8, για να βάλω open pipe, ναι, κανονικό έτσι τώρα, χωρίς, ναι, mode, είναι, πρέπει να βάλω κινητήρα V8. Ναι, και εσύ τι έχεις. Αυτό το ξέρα. Ναι, απλό κινητήρα έχω, δεν έχω V8. Άρα δεν μπαίνεις όλα τα σκάνια μάλλον, πρέπει να μπαίνεις στα συγκεκριμένα. Μπαίνει και σε άλλα, αλλά έχω και άλλους κινητήρες που μπορώ να βάλω. Οπότε κάποιος μπορεί να είναι V8, να το δοκιμάσω, το δούμε στο τέλος. Εντάξει. Και εδώ πόσο κοστίζει. Εδώ κάνα πολυκατάστημα θα σηκώνεται, Ναι, μάλλον. 153 χιλιόμετρα είναι η καλή. Σενεύει δρόμος και απαγορεύεται το προσπέρασμα Αγκεταλίκης. Για μας δηλαδή εννοεί. Για μας, εσένα λέει. Κρατήστε αριστερά. Εμένα δεν με πιάνει απαγορεύσεις. Το ξέρω. Έχω φίλο στην αστυνομία. Στην αστυνομία της Λιθουανίας. Γενικά, έχω έναν που είναι παγκόσμιος. Πώς το λένε, Μπατσισκάουσας. Μπατσιγκλόμπαλ. Όχι Μπατσιγκλόμπαλ, Μπατσισκάουσκας. Πρέπει να είναι κάτι σε Άουσκας, κάτι τέτοιο. Για να Λιθουανός. Για να Λιθουανός. Είναι Global. Δεν είναι Global. Ναι ρε. Έχει ωραίες διαγραμμίσεις κάτω, ε. Ωραία, ναι, γενικό είναι νορμάδο όμως. Δεν είναι πολύ μεγάλος δρόμος. Δεν είναι στενή δρόμη. Είναι στενή δρόμη, αλλά εντάξει. Σχετικά αν τα πας. Αεροπλάνο το δες. Ναι, το είδα, το είδα. Το πάνω. Τη στρίβει κιόλα και πάει, θα ξαναπεράσει. Να το ξανά μπροστά μου. Θα ξαναπεράσει. Να το δει. Πάει πέρα. Θα σταματήσει, πήγε, σταματάει. Δεν σταματάω, ωραία. Πηγαίνω, πορεία 50 χιλιόμετρα. Βγαίνουμε για Λιθουανία. Συνεχίζει. Όχι, για Λιθουανία. Λετωνία. Λιθουανία ήμασταν. Εδώ έχουν σύνορα, όχι. Και εδώ έτσι περνάς. Λογικά όχι. Περνάς έτσι. Τον άτιμο εδώ πάει για... Silence. Ναι, όντως, ναι. Δικός μας είναι αυτός. Δικός μου. Δεν νομίζω ότι το έχουμε ξαναδεί. Έχουμε ξαναδεί Silas Bales. Silas. Όχι. Έχουμε δει μόνο τέτοια. Άχυρο. Άχυρο, ναι. Είχα δει στο προηγούμενο επεισόδιο κάτι που ήταν με μπλε τέτοιο. Ξέχασα να το πω. Και άλλα εδώ, έχει πολλά στη Λιθουανία. Ναι, ναι, ναι. Χαμός. Εδώ αριστερά, μεγάλο χωράφι. Εδώ κάτι έχει μέσα στον δρόμο. Τι είναι αυτό. Σκουπίδια, σκουπίδια. Κάτι έχει σκουπίδια. Η Λιτωνία είναι ωραία. Γενικώς, το ίδιο κλίμα. Ναι, το ίδιο κλίμα. Παρόμοιο. Εδώ πια ένα ανεμόμυλο, πέρασα εγώ.
Σκόδα και εγώ τον ανεμόμπλο, πετρόχτιστος έτσι. Ναι, ναι. Τώρα μας έβγαλε επαρχία και έχει λίγες στροφές εδώ. Ρίγα Ταλίνα λέει, εδώ πέρα το Ταλίνα είναι στην Εστονία, είναι υποτίθεται της Εστονίας. Ρίγα ακόμα είμαστε, ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε Ρίγα. Όχι, όχι, ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε Ρίγα. Εδώ τι έχει θάλασσα δεξιά. Ναι, λογικά πρέπει να πήγαμε, φτάσαμε Βαλτική. Τι είναι αυτό εδώ, πώς είναι έτσι. Είναι θάλασσα Βαλτική. Έτσι λέγονται Βαλτικές. Έχει με φράγματα, γιατί έτσι. Δεν ξέρω. Μπορεί να έχει. Για μη φύγει απ' έξω. Μπορεί να έχουν κάνει, ξέρεις, όπως στην Ολλανδία, για να κερδίσουν έδαφος. Και εδώ περνάει το ποτάμι από κάτω. Παράγουν ρεύμα, μάλλον. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ. Ρεύμα, για ρεύμα είναι. Ωραίο, καινούργιο αυτό. Πώς σου φάνηκε. Ναι, πολύ ωραίο. Δεν το ξέρω, λέω μάλλον, γιατί εντάξει, ναι, είναι υδροελεκτικό, ναι. Υδροελεκτικό, ναι. Ούτε αυτό έχουμε ξαναπετύχει, έτσι. Δεν έχουμε ξαναπετύχει ποτέ υδροελεκτικό. Ούτε υποσταθμό, έτσι. Ναι. Έχουμε, όχι, υποσταθμό έχω δει ξανά. Και ναι, τα πυρηνικά έχουμε δει ξανά. Αριστερά, άμα κοιτάξει από κάτω τη γέφυρα, λέει Ρίγα. Έχει έτσι. Με άσπρα γράμματα αριστερά. Άντε, δεν έχει φτάσει ακόμη στη γέφυρα. Όντως, παιδιά, όντως. Λέει Ρίγα. Κοίταξα, είδες, κοίταξα λίγο και τώρα μου γι' αυτό, αλλιώς δεν το βλέπεις. Όχι, με τίποτα. Εντάξει, αυτό δεν το βλέπεις. Αυτό το βλέπεις όταν έχεις από τον κάτω δρόμο και πας προς Ρίγα, ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Εγώ το βλέπω και από τον άλλο δρόμο. Είσαι, βάζεις τα ντρόβε εσύ και. Όχι, από μέσα ήμουν αρκετό τώρα. Δεν είναι αυτό το άσπρο, λέω. Τότε από μακριά γυρνάω και κοιτάω Ρίγα, λέει. Αυτά και με αυτά πάλι βράδυ θα φτάσουμε, έτσι. Πολύ στα έλατα όμως εδώ. Ναι, ναι, πολύ. Πολύ δάσο, το βλέπω τώρα. Για τι σπιτάκια εδώ με κάτι φράχτη που έχουν, στρόγγυλου. Έχει φύγει πολύ μπροστά. Αριστερά, ναι. Ναι. Δεν σε βλέπω ούτε στο χάρτη. Μια εκκλησία εδώ. Ναι, ναι. Τα λίντα, τα λίντα, τα λίντα. Αυτό είναι Καλίνγκα. Ναι, το ξέρω. Ρε. Α, ωραίο σπιτάκι αυτό εδώ από κάτω. Ναι, όντω. Όχι, αποθήκη είναι. Κι άλλο ποτάμι, γενικά πολλά, πολλά ποτάμια. Yeah. Το είδα, πω, αλλιώς σε φάει έτσι. Όχι, αφού βγήκε και αντίθετο ρεύμα. Ναι, αλλά ήταν πολύ κοντά σου, σε πέσε ξεστά. Δεν ήταν, δεν ήταν. Εγώ νόμιζα να μην βγει μπροστά μου. Και από όλο δάσος εδώ, ρε φίλε, όλη τη διαδρομή. Και όλο πάει έτσι πέρα και είμαστε θάλασσα εδώ από κάτω. Λογικά, ναι, 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 ναι. Ναι, παραλία. Τι λέει, ρε φίλε. Πολύ ωραία. Ένα νησάκι πάμε, Ράφα. Όχι. Ναι, 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 ναι. Εστονία. Εστονία είναι το νησάκι. Συνεχίζει. Ναι, είναι δεν είναι μέσα στην Εστονία, εδώ είναι νησάκι απέναντι. Ναι, στην Εστονία είναι το νησάκι. Ναι, εντάξει, δεν είναι στην Εστονία, δεν πάμε στην Εστονία, πάμε στο νησάκι. Στην Εστονία είναι το νησάκι, μωρέ. Εντάξει, λέμε, αλλά δεν είμαστε στην Ελλάδα, αυτό εννοώ. Δεν πάμε στην Ελλάδα, δεν πάμε στην Πελοπόννησο, είναι νήσο. Συνεχίστε ευθεία. Περνάμε σύνορα εδώ πέρα. Ωραία, εντάξει. Κοντεύουμε. Πόσα χιλιόμετρα ακόμα? 179. Εντάξει, εντάξει. Πράσινο σκούρο είναι το σήμα το άλλο. Ποιο σκούρο, ποιο πράσινο. Ή μαύρο. Το μεσαίο. Μαύρο είναι. Μπλε, μαύρο, μαύρο, άσπρο. Μαύρο. Ναι. Βγήκε, βγήκε. Πρόσεξε. Ωραία, έχει μια νησίδα. Αντιμάζευα την νησίδα. Ευτυχώς. Έχει μια νησίδα μέσα στην πόλη. Και βλέπω, από ό,τι είδα, μάλλον ήταν μεθάνιο αυτό που βάλαγε αυτό εδώ. Θα γινόταν κατά καμπούμ, έτσι. Πάρνο, πάμε, Πάρνο. Μην το θυμάμαι. Έχει ένα πάρσο όνομα εκεί που πηγαίνουμε. Να... Τώρα εδώ που είμαστε είναι Πάρνο. Εδώ η πόλη μπροστά, δεν λέω εκεί ο προορισμός μας. Μας δεν είδαμε αν παίρνουμε πλοίο ή αν έχει κάποια γέφυρα. Με πλοίο είναι. Με πλοίο είναι. Κουρεσάερε. Αυτό το πράγμα, αυτό το πράγμα, ναι. Κουρεσά... Άρε, έχει δύο κορσάρε. Έτσι, έχει δύο α. Θα το δεις, θα πάθεις πλάκα, Ράφα. Μόλις μπεις, μόλις στρίψεις. Πού είσαι ακόμα, ρε, τόσο πίσω. Στο πάνω τώρα πήγα. Και στρίψτε δεξιά. Μόλις έσεις, στο πάνω δεξιά. Στρίψτε δεξιά. Δεν θα πηγαίνει σωστά κι αν είσαι αλλάξει η πορεία. Εσύ να πηγαίνει σωστά. Εγώ καλά πάω, αλλά εσύ δεν σε βλέπω που είσαι ακριβώς. Είσαι νομίζω πιο αριστερά από όσο πρέπει. Ναι. Δεν μπήκες μέσα εδώ. Όχι, όχι. Αφού δεν μπήκες. Τι να σε κάνω, έχασες. Ήταν ωραίο το μέρος. Σου είπα, εγώ βγήκες εκτός. Αφού με εκεί με πήγαινε η κυρία με το GPS. Εκεί σου είπε. Ναι.
Τι να σου πω, για σένα και αυτή είναι σημαντική. Απλά μπήκα από το πάρνο εγώ μέσα. Τέτοιο μέρος δεν έχεις ξαναδεί. Το καλύτερο μέρος που έχω συναντήσει. Αλήθεια, έτσι. Θα φανταστικό. Να γυρίσω πίσω. Συνεχίστε ευθεία. Όχι, εντάξει. Όπως είναι εδώ, ο ήλιος είναι. Δεν το βλέπεις ήλιο τώρα εδώ. Ναι, βλέπω, ρε, μου τα σακτήρια. Απλά έχει κάτι φετάκια έτσι εδώ, τα τοπικά. Έτσι, στυλ. Ωραίο ήταν. Όχι το καλύτερο, αλλά εντάξει. Μου πήγες μπροστά τώρα, ε. Τέλος. Ναι, τώρα πάει. Είναι αυτή η κίτρινη πινακίδα που είσαι εκεί τώρα. Τι λέει στο χάρτη. Δεν βλέπω τίποτα στο χάρτη. Α, λέει 60. Έπιασε βροχή. Έπιασε και βροχή. Πρώτη φορά πιάνει μαζί βροχή. Έπιασε βροχή. Ο δρόμος σκοτεινιάζει, η βροχή ανοίγει. Και το προηγούμενο ταξίδι έτσι μας είχε κάνει, έτσι. Όταν πλησιάζαμε, αισθάνομαι στο Λουμπιέν, άρχισε να... Καταρακτώδες βροχή, με έτσι ομίχλη. Είναι τώρα εδώ πέρα το μέρος, οπότε... υπάρχουν αυτές οι καταιγίδες. Θέλει και προσοχή, γιατί δεν βλέπεις τα 10 μέτρα, αν έχει τα μάτια του λέει. Στρίψτε αριστερά. Όπα, και έπεσε και αστραπή πάλι. Ναι, όντως. Θα γίνει και εγώ μαζί. Ωραία, πάει δεξιά. Αυτή είναι αυτή, ναι. Τώρα που το πεις τώρα ότι εγώ... Πέρασε ρε γάμο το, δεν βλέπεις άμα έχει τα μάξι. Όχι, μην το κάνεις τώρα γιατί κοντεύουμε, είναι κρίμα να φας πάλι τα μούτρα σου λίγα πριν τον προορισμό, έτσι. Έτσι, έτσι, ακριβώς όπως τα λες. Αλλά την έκανα. Την έκανα. Εδώ θα ήταν ωραίο μέρος ρε γάμο το. Αλλά... Ωραίο, εντάξει, ακόμα και εσύ... Έτσι και ωραία είναι, ωραίο, ωραίο. Δεν λέω... Έχει ωραίο κλίμα. Είναι λίγο thriller η κατάσταση. Ατμοσφαίρα, έτσι, ατμοσφαίρα. Όπου κι άλλη κεραυνό. Κι άλλη κεραυνό. Πρόσεχε, έχει μια χυσή στροφή. Περνάμε καραβάκι εδώ, είναι. Εδώ είναι τέτοιο, ρε. Ναι. Βλέπει. Το βλέπω, περίμενε κάτι τέτοιο. Δεν το βλέπουμε καλά. Απέναντι θα βρέχει, λε το νησάκι. Δεν ξέρω, κάτσε να πάμε να δούμε. Ανοίχτουσε κιόλα όμω, είναι 9 και 20. Τι ζημιά τρέιλερ, η Μάρτα. Κάπου το βρήκες ρε Ράφα, τι ας πω. Κάπου βρήκα. Λογικά σε αυτό το τρέιλερ... Σε μια τρέιλερ έχω κι εγώ 2%. Εντάξει, ωραία. Είναι ιδιώδια. Καράβι. Ιδιώδια, όχι. Καράβι πάμε. Ναι, εδώ πέρα τις μπάρες που είχαν βάλει λέω. 29 λεπτά, 29 ευρώ, αλλά είσαι τυχερός έτσι. Επανυπολογισμό. Γιατί, άρα να μου φτάσεις να περάσω. Ναι, ακριβώς. Θυμάσαι κάτι που έχουν πηγαίνει για πλοία, κάτι ναύλα. Ωραίο τέτοιο εδώ πέρα. Ωραίες αρχόνι, είναι δέρμα στον κρεμό, ε. Τι είχε 10% ρε. Εντάξει, κατηγορία το πλοίο και μου κάνεις 10% λέει. Βρήκα κάτω το υποφυλακτήρας. Ή Μάρτον δηλαδή. Όχι ή Μάρτον, realistic my friend. Realistic, φάιξε μια 10% ρε. Εσύ την έφαγες, εγώ δεν τρώω, επειδή δεν έφαγες εσύ πρέπει να φάω κι εγώ. Για να σε δω, πώς θα το πας. 29 ευρώ ρε φίλε, έτσι, αυτά είναι. Φέρει καμανέρι. Πού έφαγε ζημιά, είπες. Εκεί που σου κατέβηκα από πλοίο. Κάτσε ο αντρίκος. Ναι, πάει πολύ τέτοιο. Είχε πολύ κλίση. Πάρα πολύ κλίση. Αλλά εγώ δεν βρίσκω, είμαι εντάξει. Είσαι. Εγώ με έχει. Low rider. Κι εγώ ίσα ίσα θα βρω. Εντάξει, πάτησαν. Έχω 6 άξονες πίσω. 4 άξονες πίσω και λογικά βοήθησε αυτό. Μπορεί. 4 χιλιαρικάκια ο στρατός. Έλα, ρε. Έλα, μου φέρω ο Ανδρέας, δεύτερο δρομολόγιο σήμερα. Είδες, κάνεις ένα δρομολόγιο εσύ, δύο Ανδρέας, και το βρίσκεις κιόλας. Τι ωραία ατμόσφαιρα εδώ, πέρασε λες και ήμουν σε thriller, ταινία. Ναι, πολύ όντως. Γιατί η πυροσβεστική ήταν εδώ με τις σιρήνες αναμένες, μέσα εδώ στην ομίχλη. 50 χιλιόμετρα από 53, εσύ είσαι 40 και. Ναι, δεν ξέρω τώρα εγώ. Έκαγκουρό. 15 χιλιόμετρα είναι εγώ. Έκαγκουρό εδώ, λέω. Καγκουρό, πού να τα βρει, ρε. Γιατί είχε μια πινακίδα εδώ, μου φάνηκε καγκουρό. Καγκουρό αποκλείδω έχει. Τι να ήταν, να ήταν. Καγκουρό στην Εστονία. Θα το δούμε στο βίντεο τι ήταν. Έχει ένα, είναι παράξενο, έχει κάτι χι. Αλλά στρίβεις εκεί πέρα και μπαίνεις μέσα. Να το δεις. Ωραία, για να δούμε που το θέλει ο κύριος. Ωραία, κεραυνή. Ωραία, θα το πάμε εκεί. Αυτά είναι. Ωραία. Τι, αστραπές. Όχι, ήταν πολύ κοντά στον τοίχο, έτσι την ψάχνω και εδώ είδα. Ήταν δίπλα στον τοίχο. Εκεί που πρέπει να το βάλω. Και λες πού πάω τώρα. Ναι.
Ωραία, παρά έδωσα. Αριστερά. Παραδίδεις. Ναι, είχα ήδη 106.000 έτσι από 90 κάτι που ξεκίνησα. Στη διαδρομή μου βγήκα 10.000 εμένα. Πήρα και άλλα 30 τώρα. Αυτά είναι. Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος. Ωραία. Λοιπόν, έχει και τρέχουσες δουλειές εταιρείας που λέει εδώ πέρα. Εμείς θα πάμε συνέχεια. Αγορά εργασίας, αγορά φορτίων. Που είμαστε στο Κουασαράκα αυτό. Α, έχω ένα πλοίο. Αν θέλεις να το πάμε Φιλανδία. Θαλαμιγό, που είναι η 29. 24 χιλιάρικα. Έχουμε ένα περονοφόρο χειμώτα. Ναι, από εδώ, από την εταιρεία μάλλον. Εγώ να το πάρουμε, γιατί είναι κοντά σχετικά, είναι πολύ ποιο, κοντά. Το περονοφόρο. Ναι, όχι το θαλαμιγό, Queen, είναι 24.700 για ναι. 92 χιλιόμετρα διαδρομή πλοίου και 518 χιλιόμετρα οδήγηση. Πού πάει, Εστονία, είπες ή Φιλανδία. Περνάμε ξανά πίσω στην Εστονία, περνάμε απέναντι στη Φιλανδία και το παραδίδουμε. Εγώ λέω να το πάρουμε. Κάτσε να το δούμε λίγο, να δω κι εγώ μήπως έχω κανένα καλύτερο. Είναι Νότια Φιλανδία, πάμε στην Κούβολα. Κούβολα. Ναι, βάλε εσύ. Βάλε για Φιλανδία. Απλά που πρέπει να το πάρουμε για Φιλανδία, θα πρέπει να το πάρουμε τώρα βράδυ, έτσι να το ξέρεις, έτσι. Γιατί είναι επίγουσα παράδοση. Άμα κοιμηθούμε και το πάρουμε το πρωί. Δεν θα υπάρχει, γιατί θα σας δώσω λίγη προσφορά. Λοιπόν, εγώ σας λέω, να τα αφήσουμε κενό. Να το δούμε στο επόμενο. Να το σκεφτούμε, να κοιμηθούμε, να το σκεφτούμε. Έτσι, να το δούμε στο επόμενο. Εντάξει, θα κοιμηθούμε. Θα κοιμηθούμε, εντάξει. Γιατί όχι. Λοιπόν, κάτσε λίγο να δω εδώ. Α, θα δω και βροχή εδώ. Μια χαρά, τι άλλο θες. Έλα, βγες έξω, οδήγηση να σε πω. Πού με, πού είσαι εσύ. Έρχομαι εγώ εκεί που είσαι, κάτσε εκεί. Για να σε δω. Να τους ήρθε. Ήρθε. Να το το παιδί. Εδώ είσαι, να είσαι. Πού το είσαι. Εδώ, ναι, σου λέω στον τύχο δίπλα ακριβώς θα είναι η παράδοση. Λοιπόν. Να χαιρετήσουμε λίγο τα παιδιά. Πρέπει να το κάνω και εγώ μεγάλο, ρε. Φαίνομαι μικρός μπροστά σε. Εντάξει. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τα παιδιά. Θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Δεν χωρτάνω να το βλέπω. Μίλαση, δεν χωρτάνω. Θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας λίγο στη Σκανδιναβία. Τώρα η Φιλανδία θα πάμε ή η Σουηδία θα πάμε. Πάντως εδώ πέρα κοντά θα πάμε. Σκανδιναβία. Σκανδιναβία και μπορείς να ψάξεις να δεις που ήταν τα βουνά, άμα είναι πουθενά εδώ κοντά. Να πάμε να τα ανεβάσουμε. Εντάξει. Ωραίο, έγινε. Λοιπόν, άντε, τα λέμε στο επόμενο ταξίδι μας. Να περνάτε όλοι καλά. Ελπίζαμε να σας αρέσει το σημερινό βίντεο. Γεια χαρά σε όλους από μένα. Γεια χαρά, παιδιά.